στάχυρα, τι λέμε ότι ψάχνουμε να πούμε. Μίγα στάχυρα. Μίγα στάχυρα. Έχουμε ένα μικρόφωνο που λέμε. Να πω ότι σε ονομάζω Mr. Gutier. Γιατί έχεις αυτό το Gutier στυλ πάνω απ' όλα. Διαιτητής Βασάρας. Βασάρα, κανόνισε. Καλέ, γιατί τον λέει Βασάρα αυτό. Είναι σύζυγος της Βάσος. Ελπίζω να παίξει καλά. Όπως ξέρει να παίξει, γιατί είναι και διεθνούς φήμης. Παίζει και ο διαιτητής. Όχι, να παίξει. Ο πατέρας είναι πρόεδρος κάποιας ομάδας. Ναι. Ποιανής. Του Παναθηναϊκού. Δεν είναι ο Βαρτινογιάννης. Αχ, να σου πω. Αυτόν τον Ινί τον φωνάζουν Ινί χαϊδευτικά. Ομάδα είναι η ανόρθωση. Ναι, Κυπριακή. Καλή ομάδα δεν είναι καλή ομάδα ο Παναθηναϊκός. Ό,τι πει ο πατέρας, εγώ τι να ξέρω. Πιανού ο πατέρας. Στο ίδιο όνομα το γιο σου. Γιατί στον τέταρτο μήνα που είδαμε το υπερηχογράφημα και βγάλαμε και την πρώτη φωτογραφία μέσα από το κομπιούτερ ήταν ίδιο. Από το υπερηχογράφημα. Όταν θα γεννηθεί ο γιο σου, θα είναι μια μέρα σαν τι άλλε. Υπομονή. Πόση υπομονή να κάνουμε, κύριε μου, πόση υπομονή. Εντάξει. Το έχει πει ο Μυθικότης αυτό το τραγούδι. Ωραία. Είμαι έτοιμη και εγώ να κάνω μεγάλες αποκαλύψεις για τον Ομάρχη σήμερα. Αποκαλύψεις. Βεβαίως, βεβαίως. Και αν θέλει ο Νουμάρχης, ναι, θα γυρίσει λίγο πίσω στο χρόνο. Ναι. 10 χρόνια πριν, ναι, αρχές Οκτώβρη, ναι, πού βρισκόμασταν. Στα γυαλιά μου. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να συνεισφέρω στις αγωνίες του εισηγητού της πλειοψηφίας. Λύσ' τα μαλλιά σου κι άφησε με να έρθω λίγο και να δω. Τους περιγράφει τη μορφή σου, τ' άσπρο σου το νυχτικό. Στενούλα μου, σας αγαπώ και την Ελεονόρα την αγαπώ. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μου πέρασε. Θοδωρή μου, σ' αγαπώ. Φιλά και χρόνια. Ηρέμησε, ηρέμησε. Και την Ελεονόρα την αγαπώ και την εκπομπή τη. Και εσά. Φιλάκια, φιλάκια, σας αγαπώ. Σας αγαπώ, φιλάκια.
Έχετε δεχτεί μια επίθεση όμως από το Superstar, έτσι, πριν από λίγο. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Βέβαια, μου επιτεθήκαν άγρια. Φιλάκια, φιλάκια, σας αγαπώ, σας αγαπώ, φιλάκια. Πλέον, ρε παιδί μου, το κάνεις ό,τι κάνει αυτός εν ολίγης μέσα εισαγωγικά, δηλαδή ακολουθείς τη δική του ρότα. Μετά του λες ό,τι θέλεις να του ζητήσεις με πολύ γλυκό τρόπο. Η επανάσταση πώς πάει, Κωνσταντίνε? Την ξέρεις την απάντηση. Τι θέλω να ακούσω. Πώς πάει η επανάσταση? Θα πέσει η ραδιοτηλεοπτικό. Υποθέτω ότι αν πεις κάτι τέτοιο για την επανάσταση, ότι γαμιέται. Δηλαδή τώρα ξέρω εγώ. Πρωθυπουργέ, πού πας? Μη πας εκεί, σε παρακαλώ. Πού πας, πρωθυπουργέ? Πού πας? Θα το βρούμε μπροστά μας. Αυτά έκανα και ζηλίκια που έκανες τώρα. Για όνομα του Θεού, ο Καρατζαφέρης έβαλε το Πασόκ να τα κάνει. Μα αυτά που έκανα έκανα και ζηλίκια. Μα είναι δυνατό, δεν μιλάω καλύτερα. Δεν μπορεί να το πεις. Διαφορετικά θα με αναγκάσετε να φύγω. Μέσα μαγαζιά μας περνάνε όλοι οι πολιτικοί κατά διαστήματα. Ζήτα συγγνώμη από τον άνθρωπο και σήκω και φύγε τώρα. Τι το ήξερε ότι θα σταλθεί αυτή η επιστολή? Συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να κάτσω όλο στο πάνελ. Βέβαια, να σηκωθεί να φύγει. Όχι, τώρα μην μιλάτε. Εσείς να ζητάτε συγγνώμη για την πρωτοβουλία. Αυτό να κάνει. Αφήνει συγγνώμη για να σηκωθεί να φύγει. Κυρία Πεσατάκη, τώρα. Ας έχει Πετσατάκου να πούμε επιστολή του Μαξίμου, τώρα τρελαθούμε όλοι. Εμείς έπρεπε να πάρουμε τα όπλα. Καλή παιδιά ο άντρας. Α, Ο μπουμπούκος μου. Ο μπουμπούκος σου. Να ερχότανε, τι ωραία. Καλύτερα να ερχόταν να σου λέγε τις ευχές ο ίδιος. Δεν μπορεί να έρθει γιατί είναι στη Βουλή, έχει μια επίκαιρη ερώτηση. Αλήθεια. Το μωρό μου. Ο μπουμπούκος μου. Καστράφηκα.